Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο στούντιο του CNN Greece είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε μαζί μας. Είμαστε σε μια πολύ εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα. Έχουμε κινητοποιήσει των αγροτών, κινητοποιήσει για το ασφαλιστικό, προβλήματα με τους δανειστές στην διαπραγμάτευση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, τελικώς τι πιστεύετε, θα τα βγάλει πέρα αυτή η κυβέρνηση με όλα αυτά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά? Εκείνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να τα βγάλει πέρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν δικαιούται να μην τα βγάλει πέρα. Κάθε κυβέρνηση είναι αναλώσιμη. Άμα δεν μπορεί, παραχωρεί τη θέση της σε καλύτερη. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Είτε με την δική σας πρόταση που λέτε θέλω οικουμενική κυβέρνηση, είτε πηγαίνοντας σε εκλογές. Η πρότασή μου δεν είναι ότι θέλω εγώ οικουμενική. Βλέπω ότι η εικόνα της χώρας θα είναι σοβαρότερη αν έχουμε μια κυβέρνηση που την εμπιστεύονται 220 βουλευτές. Mm-hmm. Θα δοθεί εικόνα προς τα έξω πολιτικής σταθερότητας και θα έρθουν και επενδύσεις, γιατί σε μια χώρα σταθερή πολιτικά έρχεται ο επενδυτής. Σε μια χώρα που χωλαίνει και μπορεί να καταρρεύσει η κυβέρνηση δεν πάει ο άλλος. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει με τους 153 βουλευτές εγώ αισθάνομαι ότι είμαι σταθερή και προχωρώ και πορεύομαι. Εσείς αντιθέτως λέτε ότι πρέπει να μπουν στην κυβέρνηση, στο κυβερνητικό σχήμα περισσότερα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέει ότι μπορεί. Απόδειξε ότι λένε ότι όποιος διαφωνεί να παραιτείται από βουλευτής, βγαίνουν υπουργοί και λένε το χρέος όποιου διαφωνεί είναι να παραιτείται υπέρ του επιλαχόντος. Αυτό και μόνο δείχνει ένα πανικό. Και γιατί μην έχουμε αυταπάτες ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί μια πολιτική τελείως διαφορετική με αυτήν που είχε πει στο παρελθόν. Και αυτό προβληματίζει τους βουλευτές, ότι στις περιφέρειές τους δεν μπορούν να πάνε. Δεν μπορούν, θα φάνε ξύλο, όπως το περιέγραψα εγώ στη Βουλή. Δεν το προτρέπω αυτό, αλλά ο λαός θυμάται 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τι έλεγε και σου λέει τώρα τι είστε, απατεώνες. Ο λαός δεν συγχωρεί. Ως εκ τούτου πιστεύετε ότι υπάρχει μια πολιτική αστάθεια? Αστάθεια και ένας αριθμός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ενδέχεται βασίμως να καταψηφίσει. Να μην ψηφίσει όταν έρθει το νομοσχέδιο, εξού και η καθυστέρηση εισαγωγής του στη Βουλή του νομοσχεδίου. Για το ασφαλιστικό. Ναι, ενώ είχαν πει 10 Ιανουαρίου θα το εισαγάγουν. Είναι τώρα μέσον Φεβρουαρίου και δεν έχει εισαχθεί. Θα εισαχθεί? Δεν θα εισαχθεί, σας λέω, γιατί ίσως είναι και η ψηφοφορία που θα ρίξει την κυβέρνηση. Άρα θα καθυστερεί στην εισαγωγή του αυτό το νομοσχέδιο. Θα καθυστερεί και θα έρθει μια ωραία πρωία που πιστεύω θα είναι εντός του Μαρτίου κατ' εμέ. Γιατί πιέζει και η αξιολόγηση, δεν μπορούμε να την πάμε του χρόνου. Που θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας και θα υποβάλει την παραίτηση της κυβέρνησής του προς σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Εάν, κύριε πρόεδρε, σε αυτή την περίπτωση εσείς έχετε πει θα συμμετάσχετε μόνο εφόσον είναι και η Νέα Δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία μέσα. Διαφορετικά γιατί θα πάμε σε εκλογές. Εγώ δεν το θέλω το χαρτί, ναι, σύμφωνο, των εκλογών, δεν το θέλετε, να αλλά το σκεφτώ καν. Γιατί είναι τρελό σε μια χώρα να μην μπορούν τα κόμματα να βρουν ένα κοινό τόπο. Θεωρώ ότι όταν σε ψηφίζει ο κόσμος σου δίνει εντολή να κάνεις κυβέρνηση. Όταν λοιπόν δεν σε ψηφίζει αυτοδύναμο, σου δίνει εντολή να συνεργαστείς και με άλλα κόμματα για να γίνει αυτή η κυβέρνηση. Είναι η εντολή του λαού. Ναι, αλλά εσείς λέτε λοιπόν να μπει και η Νέα Δημοκρατία μέσα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία γιατί είναι μεγάλο κόμμα. Είναι μεγάλο κόμμα. Κατανοητό. Υποστηρίζει όμως ότι έχουμε τεράστιες διαφορές στο ασφαλιστικό, τεράστιες διαφορές στο φορολογικό. Πώς μπορούμε να κάνουμε χωριό, για να το πω λαϊκά, μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν μπορούμε να κάνουμε και γι' αυτό δεν μπαίνω. Μήπως έτσι εγκλωβίζεστε εσείς για να μπείτε σε μια κυβέρνηση, παρότι δεν το θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που εγκλωβίζομαι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτομαι και αγαπώ την Ελλάδα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διαφορετικό σκεπτικό στο Α, στο Β, σωστά, αλλά μην ξεχνάει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ψήφιζαν μαζί όλα τα προαπαιτούμενα και όλα τα νομοσχέδια. Και το έκαναν χάρη του να παραμείνει η χώρα στο ευρώ.
ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ παραμένει. Άρα η ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να είναι σοβαρή και υπεύθυνη παραμένει και αυτή. Άρα κύριε Πρόεδρε, εσείς... Φοβάμαι λέτε... λοιπόν ότι όταν πάει ο κύριος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έξω, γιατί οφείλει να πάει αφού είναι, έγινε αρχηγός, θα πιεστεί για να ψηφίσει το ασφαλιστικό. Και προκειμένου να το ψηφίσει όντας η κυβέρνηση στα χέρια του κύριου Τσίπρα, είναι προτιμότερο να ψηφίσει σε μια κυβέρνηση στην οποία θα έχει λόγο βαρύνοντα. Και άρα θα μπορεί να το αλλάξει, να λέτε, το... εκεί που διαφωνεί. Αν έχει απόψεις αλλαγής. Γιατί μπορεί πολλές φορές τα κόμματα να μιλούν για αλλαγές χωρίς καν να έχουν λόγο για αλλαγές, απλά για να διαφοροποιούνται. Για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Εσείς λέτε, εγώ δεν μπαίνω σε καμία κυβέρνηση, ας είναι και ας γίνουν και εκλογές, αν δεν είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, σωστά το καταλαβαίνω, γιατί θεωρώ, σωστά το ερμηνεύω. Θεωρώ ότι έτσι αποκτά αυτή η κυβέρνηση, η λεγόμενη οικουμενική, βαρύτητα. Ενώ αν πάω εγώ ή αν πάει το ποτάμι ή αν πάει κανένα, πάλι είναι μια κυβέρνηση που δεν εκφράζει την κοινωνία την ευρύτερη. Δεν είναι εικόνα συνόλου αυτή. Και οι ξένοι ζητούν εικόνα ότι περνάμε από τη διαίρεση και το διχασμό στην ενότητα και στην κοινή στάση. Αυτό το εξασφαλίζει μόνο η συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλων ημών των υπολείπων η συμμετοχή είναι επίκουρη, αλλά όχι αποφασιστική σημασίας. Κατανοητό. Ναι. Ερώτημα. Με τους αγρότες. Θα κατέβουν την Παρασκευή, λέει, στην Αθήνα. Εσείς τι πιστεύετε να γίνει? Πρέπει να πάρει πίσω το νομοσχέδιο η κυβέρνηση? Εγώ... Έχει κάνει λάθος? Ναι. Πρέπει να προχωρήσει η μεταρρύθμιση και ας αντιδρούν οι αγρότες? Γιατί εσείς ακούστε, έχετε ως μότο μεταρρυθμίσεις. Ναι. Ο Λεβέντης λέει, ναι, μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και μάλιστα με το συντομότερο και δυνατότερο τρόπο να γίνει άμεσα, για να βουλώσουμε τα στόματα όλων που λένε ότι είμαστε επέτες και ότι δεν ανταποκρινόμεθα εις όσα υπασχόμεθα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τις μεταρρυθμίσεις τις προωθώ και τις στηρίζω περισσότερο από κάθε τι, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι το αίτημα των ξένων. Δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό που γίνεται με τους αγρότες? Δεν πρέπει να πληρώνουν φορολογία? Όχι. 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 Ξέρετε γιατί? Γιατί μεταρρύθμιση είναι να λαβαίνεις υπόψη το σύνολο της ζωής του άλλου. Δηλαδή οι αγρότες, από ό,τι τους συνομίλησα εγώ, γιατί πήγα στα μπλόκα. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο αντίθετοι με τον νόμο του Κατρούγκαλου, όσο έχουν την αίσθηση ότι τώρα που κοπήκαν οι επιδοτήσεις, τώρα που ακρίβηναν τα λιπάσματα, τα πετρέλαια, το κόστος παραγωγής, ο ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται να δίνει αποζημιώσεις επίπεδου, παροδίνει ασήμαντα χρήματα, είναι πια οι αγρότες σαν να τους άφησε στον Ατλαντικό, ξεβράχοντος να το πω έτσι, και να τους λες κολυμπήστε παιδιά και αν σωθείτε, σωθήκατε. Μάλιστα. Έτσι αισθάνονται. Δηλαδή το σύνολο της ζωής τους ανατρέπεται, είναι αμφίβολο. Μάλιστα. Αυτή την αμφιβολία θέλουν να τη λάβουμε υπόψη εμείς στη Βουλή ή στην κυβέρνηση. Την αμφιβολία σου λέει, δεν ζω κύριε Λεβέντη μου, λένε. Μπορεί να έχω τζίρο 80.000 ευρώ και σπίτι μου να μην πάω ούτε 1.000 ευρώ. Άρα δηλαδή, λέτε ότι πρέπει να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτό το νομοθέτημα? Ναι, για τους αγρότες πρέπει να το μελετήσουμε λίγο καλύτερα. Εγώ τους είπα, και βέβαια... Και αφού πιέζουν οι δανειστές. Ναι, και οι δανειστές πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να πιέζουν στο αποτέλεσμα, να μην έχουμε λύματα. Αλλά στο πώς θα διαχειριστούμε κάθε κλάδο, γιατί τώρα η κυβέρνηση επί των κεφαλών των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών εφόρτωσε όλες τις αμαρτίες της Ελλάδος. Δεν είναι σωστό. Σε άλλους κλάδους όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ παραπάνω τίποτε. Καταλαβαίνω ότι και στο ασφαλιστικό δηλαδή, λέτε αλλαγές. Ευρήκε η κυβέρνηση δύο κλάδους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, και σαν χωματερή ξεφόρτωσε πάνω τους τις αμαρτίες της Ελλάδος. Το 50 ετών αχαλινοσία φορτώθηκε πάνω. Δεν είναι σωστό. Μοιράζεις ισοπόσως και αναλογικά τα βάρη αν είσαι μια σοβαρή κυβέρνηση. Και εδώ έκανε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους και από τον δικηγόρο ζητάει το 73% των εισπράξεών του. Άρα και εκεί πρέπει να κάνει και εκεί τώρα και κάνει να το δει μια υποχώρηση
ο κύριος Κατρούγκαλος λες και είναι σαν να είναι παπατζής, να το πω έτσι, δεν το λέω υβριστικά, και λέει για 3 χρόνια κάνει κάτι παζάρια. Mm-hmm. Ενώ το κάθε επάγγελμα πρέπει να μπει σε ένα ρυθμό σταθερό, να φτιάνει τη ζωή του ο κάθε επιστήμονας. Δηλαδή τι θα πει 3 χρόνια. Και μετά από τα 3 χρόνια να πεθάνουνε, να αλλάξουν επάγγελμα. Δηλαδή είναι σαν να λέει ο Κατρούγκαλος, για 3 χρόνια σας έχουμε μικρότερο ασφάλιστρο, αλλά ξέρετε, στα 3 χρόνια αλλάχτε επάγγελμα. Κάπως έτσι ακούγεται. Μάλιστα, καλά, λάβατε. Έτσι μου το είπαν οι ίδιοι δικηγόροι και οι μηχανικοί. Mm-hmm. Ωραία. Και κύριε Πρόεδρε, ναι, εσείς με τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα αισθάνεστε ασφαλείς? Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια. Ναι. Ότι? Ότι για παράδειγμα θα μπορούσαν κάποιοι βουλευτές του Λεβέντη να φύγουν και να πάνε να στηρίξουν την κυβέρνηση αν ο Λεβέντης δεν μπαίνει μέσα. Δεν πιστεύω. Θέλετε να σας πω γιατί? Εμείς μπήκαμε μετά 30 ετών αγώνες. Ναι. Ουσιαστικά αυτοί οι αγώνες, η προσωπική μου και η αντοχή μου, βέβαια και με τη στήριξη και τη σύμπραξη και κόσμου και στελεχών, φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αν φύγουν τώρα οι βουλευτές, τελειώνουν πολιτικά. Ναι. Νομίζω λοιπόν, επειδή έχω κάνει και μία επιλογή σωστή, ότι το όνειρο αυτών των βουλευτών είναι να ξαναβγούν και όχι να εξαφανιστούν από προσώπου χάρτη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μεγάλη τρέλα να φύγουν από το κόμμα μας, από την Ένωση Κεντρών. Mm-hmm. Τώρα βέβαια, αν κάποια ύπουλα κεφάλια στοχεύουν σε ανθρώπους, πιθανώς. Ελπίζω όμως ότι δεν θα πιάσουν λαβράκι. Mm-hmm. Δηλαδή, έτσι ελπίζω. Εγώ σας δεν είπα ξέρω, κάτι που κυκλοφορεί σε, εντάξει, περισσότερο σαν, φήμες, όμως, σαν φήμες. Περισσότερο από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό μπορεί να το κάνουν άλλα κόμματα, λόγω χάρη το Ποτάμι, το Πασόκ, γιατί έχει βγει και ένα γκάλωπ του Πανεπιστημίου Μακεδονία, που λένε, ας πούμε, στο Ποτάμι, το 1/3 να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, το 1/3 να πάμε με το Πασόκ, το άλλο 1/3 να μείνουμε ως έχει. Και στο Πασόκ πάλι, η μισή να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, η μισή. Εκεί λοιπόν. Άρα εσείς αισθάνεστε ότι έχετε μια συμπαγή ομάδα, ένα συμπαγές, ενώ οι υπόλοιποι έχουν το και πρόβλημα. Και όλοι οι προσωπικοί μου φίλοι που γνωρίζουν ότι χωρίς το Λεβέντη να πάνε, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση να βγούνε ή να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ να βγούνε. Εκεί υπάρχουν άλλα συμφέροντα και προηγούνται άλλοι. Μάλιστα. Άρα θα καταποντιστούν. Ενώ σε εμάς έχει δυνατότητα ο βουλευτής και με σταυρό που θα είναι τώρα να ξαναβγεί, αν έχει επιδείξει μια ικανότητα και μια δραστηριότητα βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιο του CNN Greece.